Λεπτό. Έχουμε αυτό, είναι το δεματικό, το οποίο με αυτό δένουμε το σιτάρι. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να έχει και χέρια, μπράτσα να το δέσεις. Αυτά τα μικρά λέγονται χειρόβολα και αυτό ολόκληρο λέγεται δεμάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το δεματικό μας. Υπάρχει ο τρόπος αυτός. Το σφίγγουμε. Κόπηκε όμως. Είπαμε να μην έχεις τόση δύναμη. Δεν πειράζει, θα βάλουμε καινούργιο. Είναι και μερικά λιγάκια δύνατα, θα βάλουμε άλλο. Βάλει πολύ απάνω. Έλα από εδώ. Το δεν είναι τρόπο. Έτοιμο για τα μουλάρια. Έτοιμο για να το φορτώσουμε να το πάμε σαλόνι. Ωραία. Περιμένω για το επόμενο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο. Πάρε τα δηματικά εσύ, κύριος. Ναι, ωραία. Δηλαδή βάζετε ένα οριζόντιο εκεί και μετά το βάζετε αυτό απάνω, έτσι. Ο ίδιος τρόπος είναι, αυτός είναι ο τρόπος. Και φούσκωσε, δεν μπορεί. Μετά η διαδικασία εκεί που θα πάμε στο αλόνι. Εκεί είναι άλλη διαδικασία μετά. Για πες μας δύο λόγια, έτσι από μια στιγμή λέμε τώρα. Εκεί το ρίνουμε πάνω στα λόγια, το απλώνουμε και μετά υπάρχουν τα, βάλουμε τα άλογα εκεί πέρα, τα οποία έχουν ένα μέταλλο, ένα σίδερο, το οποίο το λέμε ντουένι, και αν δεν έχουμε αυτό το πατάνε με τα πόδια τους, με τα νύχια, με τα πέταλά τους, γυρνάνε, τα δένουμε με τρόπο, υπάρχει στήλο στη μέση και γυρνάνε γύρω επί ώρα και αυτό τρίβεται μετά με τα πέταλά τους, μετά το λιχνίζουμε, το παίρνει ο αέρας, το άχυρο το πάει προς τα εκεί που φυσάει. Και μετά μένει το σιτάρι εκεί, το μαζεύουμε, το φτιάχνουμε και προχωράει η διαδικασία αυτή. Ωραία. Καθαρίζουμε καλύτερα, το κοσκινάμε μετά μέχρι να το πάμε στο μήλο. Να το αλέσουμε για να βγάλουμε το ψωμί. Ωραία, θα το δούμε και στο αλόγι μετά. Και το χρόνο να είστε καλά, να το ξαναβιώσετε αυτό το έθιμο. Και εσείς να είστε καλά που παρευρίσκεστε εδώ και θα μπορεί να δει και ο κόσμος τι γίνεται εδώ πέρα. Και... πείτε μας και το όνομά σας. Γεώργιο Σαραντόπουλο λέγουμε. Παρατσούκλι. Παρατσούκλι λέγουμε Βανικιώτη. Είσαι αγιοπετρίτης ή... Ο πατέρα μου ήταν αγιοπετρίτης. Είχε πάει σόγα προς ένα χωριό πιο πέρα στα Βούρβουρα. Βέβαια, οι ρίζες μου είναι από εδώ. Εγώ, εντάξει, έχω γεννηθεί στα Βούρβουρα. Αν δεν πάβει όμως να γνωρίζω όλους τους αγιοπετρίτες. Εδώ πέρα έχουμε την Παναγία τη Μαλεβή, που είναι θαυματουργή, έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Όποιος την πλησιάζει με πίστη, θα λάβει καλό. Και... εντάξει, ο κάθε τόπος έχει τα δικά του, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Έχουμε το βουνό τον Πάνωνα, που είναι από τα καλύτερα βουνά, μπορώ να πω, της Ελλάδος. Ωραία. Και άλλα πράγματα πολλά εδώ πέρα που υπάρχουν στον τόπο μας. Να είσαι και τον χρόνο καλά να ξανάρθεις. Εσείς να είστε καλά, πολύ χάρηκα. Ευχαριστούμε.